Χαιρετίζω τη μεγάλη μας πορεία και συγκέντρωση. Ενώνω τη φωνή μου μαζί σας και φωνάζω. Καμιά συμμετοχή στον υπεραλιευτικό πόλεμο. Να κλείσουν τώρα οι ελληνοαμερικανικές βάσεις. Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολές εκτός συνόρων. Οι φαντάροι είμαστε του λαού παιδιά. Έξω από τα σύνορα δεν έχουμε δουλειά. Έξω από τα σύνορα δεν έχουμε δουλειά. Πώς θα πάω στην τέτοια. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά. Έξω από τα σύνορα δεν έχουμε δουλειά. Οι νέοι που υπηρετούμε τη θητεία μας είμαστε τα δικά σας παιδιά. Αγωνιούμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υποφέρουμε από την ακρίβεια σε βασικά είδη ανάγκης, τις αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος και τις τιμές των καυσίμων που τσακίζουν εμάς και τις οικογένειές μας. Παράλληλα, καθημερινά βλέπουμε στη δημοσιότητα να έρχονται και νέα στοιχεία για την άμεση εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο, πλάι στη δολοφονική μηχανή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άραγε, ποιους ωφελεί η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο? Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αποστολή μόνιμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καμιά σχέση με την άμυνα της χώρας μας? Και εκτός από μόνιμα στελέχη, η κυβέρνηση σχεδιάζει να στείλει και νέους στρατευμένους, κληρωτούς, στο σφαγείο των πολεμικών συγκρούσεων. Για τους φαντάρους τα πράγματα είναι απλά. Οι Έλληνες φαντάροι έχουμε αξίες και ιδανικά. Έχουμε δώσει όρκο στην πατρίδα μας για την υπεράσπιση του λαού μας, για την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακαιρεότητα. Δεν παρουσιαστήκαμε στο στρατό για να βαράμε προσοχή στους φωνιάδες των λαών, τους νατοϊκούς και τους Αμερικάνους, οι οποίοι αλωνίζουν στα ελληνικά στρατόπεδα ελεύθερα και με την βούλα της συμφωνίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ που υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να φύγουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Ως νέος στρατευμένος είμαι αντίθετος να συμμετέχω εγώ, να συμμετέχει η μονάδα μου, οι νέοι φαντάροι, οι Έλληνες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο. Είμαι αντίθετο στην αποστολή τους εκτός συνόρων. Να σταματήσουν τώρα να χρησιμοποιούνται ελληνικά εδάφη, πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές και μέσα ως στρατιωτικά πολεμικά ορμητήρια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Δεν πρέπει με τίποτα οι Έλληνες φαντάροι να γίνουμε σφαγείς άλλων λαών, να αρχίσουμε οι ίδιοι το αίμα μας έξω από την Ελλάδα για τα συμφέροντα αυτών που ξεζουμίζουν εμάς και τις οικογένειές μας. Είναι απαράδεκτο ένα στρατευμένος να δώσει και τη ζωή του για τέτοιες αποστολές. Χαιρετίζω τους συναδέλφους μου σε όλη τη χώρα που περήφανα καταγγέλουν τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας με όλους τους τρόπους, τις αναφορές των μονάδων τους και τις επιστολές διαμαρτυρίας τους. Οι νέοι στρατευμένοι ενώνουμε τη φωνή μας με τον λαό και την νεολαία. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά. Έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Καλή δύναμη.